Πέμπτη και καταϊδρωμένη τερμάτισε η ομάδα της Καλαμάτας. Όμως τα πράγματα, τουλάχιστον όπως επιθυμεί ο Νίκος Αναστόπουλος, θα φτιαχτούν από την αρχή. Ήρθα να φτιάξουμε να χτίσουμε μια ομάδα από την αρχή. Και για να χτίσεις λοιπόν μια ομάδα, πρέπει να κάνεις σωστές επιλογές εκεί που πονάς. Ο προπονητής της ομάδας Καλαμάτα σημείωσε πως η χρονιά ήταν αποτυχημένη σε όλα τα επίπεδα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως ο πρόεδρος της ομάδας προσέφερε όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για να επιτευχθούν οι στόχοι. Φέτος λοιπόν ήταν μια αποτυχημένη χρονιά από πάση πλευράς. Όταν λοιπόν έχεις ένα πρόεδρο που του λες 5 και σου δίνει 7, σημαίνει ότι ο μόνος που δεν φταίει είναι αυτός. Ο μόνος που δεν φταίει. Αν και δεν κατονόμασε τις βοές, ο ίδιος αξιολόγησε την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώθηκε στο κλείσιμο της αγωνιστικής περίοδου. Όταν λοιπόν υπάρχουν βοές, ο καθένας να λέει την άποψή του, έχεις αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έρθουμε Πέμπτη, καταϊδρωμένοι και λήψη έξω, παραμείναμε Πέμπτη. Ποιο κερδίσαμε δηλαδή, δεν καταλάβω, ποιο κερδίσαμε. Αλλά το αφήγημα πήγαινε. Όχι, δεν είναι 5, είναι 10. Δεν είναι 12, είναι 6. Δεν είναι 14, είναι 7. Και όταν λοιπόν το αφήγημα κάποια στιγμή κατέρευσε, αρχίσαμε ένα καινούριο αφήγημα στα μπαράζ. Έρχονται και τα μπαράζ. Έρχονται. Πέφτει η πεντάρα. Ο τεχνικός της Μαύρης Θύελλας παράλληλα δήλωσε αποφασισμένος να ρίξει, όπως είπε χαρακτηριστικά, μπουνιά στο μαχαίρι, ώστε να φτιαχτεί μια νέα ομάδα με σωστές βάσεις. Δύο θα μιλάνε. Ξεχάστε τα υπόλοιπα. Θα ρίξω μπουνιά στο μαχαίρι, όπως έκανα την πρώτη φορά που ήρθα. Πέρυσι ήρθα και έκανα την κότα, γιατί μου είπε ο πρόεδρος, μην πας να τσακωθείς. Εντάξει, πάμε. Και ανέλαβα την ευθύνη πέρυσι. Εγώ. Και λέω, εγώ φταίω. Γιατί ανέβασα ψηλά τον πύχη. Και απεδείχτω δεν μπορούσαμε να το σηκώσουμε. Άρα, τι λέμε τώρα. Ήρθαμε να φτιάξουμε την ομάδα από την αρχή, με σωστές βάσεις, με σωστό σκεπτικό. Αν είμαι καλός προπονητής ή όχι, δεν με νοιάζει καθόλου τι λέει ο καθένας. Τα τρόπαια μετράνε. Στην ιστορία της Καλαμάτας έγραψε ότι πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα, είτε το θέλουν ορισμένοι είτε δεν το θέλουν, είμαι ο καλύτερος προπονητής που πέρασε βάσει αποτελεσμάτων. Άρα λοιπόν, και αν ένα σύστημα το οποίο δεν με πολεμούσε και έμενα μέχρι το τέλος, και εξηγούμε για να μην παρεξηγηθούμε, δεν εννοώ κανέναν από αυτούς που είναι εδώ. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα το οποίο με πολέμησε να φύγω τότε, γιατί αν έμενα μέχρι το τέλος και την επόμενη χρονιά θα παίρναμε το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα δεν παίρνεις. Αν δεν κάνεις ομάδα, δεν ξέρεις την νοοτροπία και.